Δεν είναι το κόστος του προγράμματος του σχεδίου Ελλάδα. Και δεν έχει απαντηθεί αυτό δημόσια. Πώς είπατε? Το κόστος του οικονομικού σας προγράμματος. Είχε θέσει και ένα θέμα ο κ. Χουλιαράκης και ο κ. Τσακαλώτος επανειλημμένος. Συνολικά, πόσο στοιχίζει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας? Θα σας πω ότι αν το μελετήσετε, κάθε πρόνοια είναι απόλυτα κοστολογημένη και οι δεσμεύσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν βγήκε να εξαγγείλει και να υποσχεθεί σε όλους όλα. Έχει έναν γνώμονα ότι μπορεί οι δημοσιονομικοί στόχοι να επιτευχθούν με μείωση ασφαλιστικών εισφορών και μείωση φόρων ακόμη και από τον πρώτο μήνα. Απόλυτα κοστολογημένη, σας λέω. Είστε μελετηρός άνθρωπος. Θα το δείτε να ξετυλίγετε και στην απόλυτη λεπτομέρεια. Και να σας πω και κάτι. Εμείς το επικοινωνούμε σε όλη την Ελλάδα. Πρώτος ο Μητσοτάκης και εμείς όλοι όσοι έχουμε εξαπολυθεί στην επικράτεια, συνομιλούμε με τους πολίτες, τους ακούμε και αυτά που τους λέμε δεσμευόμαστε ότι μπορούμε να τα κάνουμε. Δεν υποσχόμαστε καταργήσεις. Αν με επιτρέπετε να ρωτήσω. Παρακαλώ. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης σας κατηγορεί ότι για το πρώτο χρόνο είναι περίπου στα 5 δισεκατομμύρια και αυξάνεται στην τετραετία ακόμα περισσότερο, λέγοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχουν αυτά τα. Θα σας έλεγα ότι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για να μπορεί να μας κατηγορεί θα πρέπει να έχει επιτύχει στόχους. Και το μόνο που έχει πετύχει. Δεν έχετε απαντήσει όμως για το κόστος. Σας απαντώ. Συνολικά πόσο στοιχίζει αυτό το πρόγραμμα. Μελετήστε το πρόγραμμα και είμαι εδώ να το συζητήσουμε. Μην μείνουμε όμως αυτό μόνο. Αυτός ο οποίος κρίνει όμως και ελέγχει θα έπρεπε πρώτα εκπρόσωπα να πει ότι έχει πετύχει κάποιες στόχους. Μείωση φόρων και πρωτογενούς πλεονάσματος. Βγαίνει η κυβέρνηση, λέει, θα εφαρμόσουμε το οικογενειακό επίδομα. Ενοικίο.